είναι αυτό το τάμπλετ μου? Δεν το βρίσκω πουθενά. Α, πάντα ήταν στο δωμάτιό μου. Τώρα πού είναι? Μήπως έπεσε πουθενά? Για να δω. Α, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ το βίντεο στο τάμπλετ. Έμα, γιατί μου πήρες το τάμπλετ? Α, αυτό είναι δικό μου. Άλλη φορά να μην το ξαναπάρεις γιατί θα γίνει χαμός. Μα αφού δεν το ήθελες και δεν το χρειαζόσουν, γι' αυτό το πήρα. Θέλω να δω κάποιες καινούργιες κουκλίτσες που βγήκαν. Δώσ' το μου γρήγορα και μην το ξαναπάρεις γιατί είναι δικό μου. Εντάξει, το πήρα με δικά μου χρήματα. Δεν είναι δικό σου. Τι κακός που είσαι. Ήθελα απλά να δω ένα βίντεο. Αχ, επιτέλους. Αχ, το ταμπλετάκι μου, ελπίζω να μην το έκανε κάτι. Για να δω. Α, καινούρια κόλπα για το σκέιτμπορντ. Αχ, Φρι Ντέιβ, πρέπει να κάνουμε τις ασκήσεις. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να παίξουμε. Καλά, εντάξει, θα κάνουμε τις ασκήσεις, αλλά... δεν είμαι τόσο καλός στα μαθηματικά. Πού πας? Πρέπει να κάνουμε τις ασκήσεις, σου λέω. Να, πείνασα λίγο. Πρέπει να κατέβω κάτω να φάω κάτι. Θα τα πούμε αργότερα, εντάξει? Αχ, καθυστερούμε πάρα πολύ. Ξέρεις πόσες ασκήσεις έχουμε να κάνουμε? Α, νάτος, ο Αλέξανδρος παίζει με το τάμπλετ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι κάνεις? Γεια σου, Ντέιβ. Τι κάνεις? Βλέπω εδώ κάτι στο τάμπλετ. Α, τι? Α, βλέπεις καινούργια κόλπα για το σκέιτμπορντ. Ναι, δεν νομίζω να σε ενδιαφέρουν όμως εσένα, Τι λες, πώς δεν με ενδιαφέρουνε? Και εμένα μου αρέσει. Α, για κάτσε να δω. Αχ, πόση ώρα έχει περάσει. Αχ, τι ωραία. Πολύ μου αρέσει να κάνω και εμένα σκέιτμπορντ. Αχ, τέλεια. Πόσο χώρο έχω. Ντέιβ, έλα γρήγορα πάνω, τι κάνεις εδώ πέρα? Δεν θα πήγαινε στην κουζίνα να φας? Άννα, θα πήγαινε απλά, έκατσα λίγο με τον φίλο μου τον... Αχ, είμαι έξαλλη μαζί σου, έξαλλη. Θα πάω γρήγορα επάνω και να έρθεις και εσύ γρήγορα. Καλά, ναι, θα έρθω σύντομα, σε 5 λεπτά. Ό,τι θέλει το κάνει το Ντέιβ. Έμπλεξε μαζί της. Πάω γρήγορα να κάνω τα κόλπα στο δικό μου το σκέιτμπορντ και μετά θα τα δείξω σε όλο το νηπιαγωγείο. Πού είναι το σκέιτμπορντ μου? Αχ, τι συμβαίνει σήμερα, όλα τα χάνω. Έμα, μου πήρε το σκέιτμπορντ. Αχ, έπεσα. Όλα και όλα, αλλά το σκέιτμπορντ είναι δικό μου. Να πας να αγοράσεις δικό σου αν θέλεις. Δεν έκανα κάτι. Απλά ήθελα να παίξω με το σκέιτμπορντ. Είμαι μικρή σου αδερφούλα. Δεν νομίζω. Είσαι σίγουρη ότι είσαι μικρή μου αδερφούλα? Δεν ξέρω. Εγώ άκουσα τη μαμά να λέει ότι δεν ανήκει στην οικογένειά μας. Δεν είσαι μέλος αυτής της οικογένειας. Είμαι μόνο εγώ και η Άννα. Εσύ τώρα δεν ξέρω από πού σε πήραμε. Ίσως από κάποιον άλλον. Τι? Είμαι και εγώ μέλος αυτής της οικογένειας. Με λένε Έμα Περιστέρη. Είμαι η μικρούλα Έμα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Είμαι η μικρούλα Έμα. Αυτός ο Ντέιβ. Αχ, αυτός ο Ντέιβ. Αχ, θέλω λίγο να ξαπλώσω. Ντέιβ, δεν είναι ώρα να ξαπλώσεις. Πρέπει να κάνουμε τις ασκήσεις, δεν καταλαβαίνεις? Θέλεις να γράψω πάλι χάλια μαθηματικά? Εντάξει, μη φωνάζεις βρε Άννα. 5 λεπτά σου είπα, λίγο να ξαπλώσω. Τι να ξαπλώσεις, Χριστιανέ μου? Σε περιμένω τόση ώρα να κάνουμε τις ασκήσεις. Και εσύ το μόνο που κάνεις είναι να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Μα βαριέμαι, δεν θέλω να κάνω ασκήσεις μαθηματικών. Ντέιβ, θέλεις να μαλώσουμε? Πες μου τι θέλεις. Αν θέλεις να μαλώσουμε, είμαι έτοιμη για καυγά. Δεν θέλω να μαλώσουμε, Άννα. Απλά σου λέω ότι βαριέμαι. Όλο δικαιολογίες. Όλο δικαιολογίες. Έτσι, για να μην με βοηθήσεις. Καλά. Θα σε βοηθήσω. Περίμενε, να φέρω λίγο την καρέκλα. Να καθίσω κι εγώ μαζί σου. Μαμά, ο Αλέξανδρος μου είπε κάτι πολύ άσχημο. Μου είπε ότι είμαι πολύ μικρή
γιατί δεν ανήκω σε αυτή την οικογένεια. Τι? Σου είπε τέτοιο πράγμα ο Αλέξανδρος? Δεν το πιστεύω. Έμα. Ναι, μου το είπε και με στεναχώρησε πολύ. Μαμά, πες μου την αλήθεια. Δεν είναι δικό σας παιδί. Τι λες, παιδάκι μου, είσαι το δικό μου το παιδάκι, το μικρούτσικο. Επιτέλους, τα κόλπα είναι τέλεια με το skateboard και είμαι και μόνος και εξαφανίστηκε και η αίμα. Αλέξανδρε Περιστέρη, τι βλακίες είναι αυτές που λες στην αδερφή σου? Τι βλακίες, μαμά μου παίρνει όλα τα πράγματά μου, δεν θέλω να μου τα παίρνει. Τα πράγματα είναι για να μοιραζόμαστε σε αυτήν την οικογένεια. Δεν τα πήραμε αποκλειστικά για εσένα, εντάξει? Δεν είναι σωστό αυτό που έκανες στην αίμα. Είναι μικρή και τη στεναχώρησες. Ναι, είμαι μικρή και με στεναχώρησε. Αμέσως πήγες και το είπες, Προδότρα, προδότρα. Μαμά, δεν θέλω να μου παίρνει τα πράγματα, θα μου το χαλάσει. Όχι, Αλέξανδρε, δεν σου το χαλάσει. Άμα θα σου το χαλάσει, θα σου πάρουμε κάτι άλλο. Η αίμα πλέον είναι ένα καλό κορίτσι. Ναι. Όχι, δεν θέλω να γίνει αυτό. Θέλω ο καθένας να έχει τα πράγματά του. Δεν θέλω να μου παίρνει τίποτα. Τι έπαθα, τι μπελαβρίκα. Κοίταξε να μιλάς καλά στην αδερφή σου, γιατί θα σε βάλω τιμωρία. Σε αυτή την οικογένεια, κάθε πράγμα που έχουμε θα το μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Άμα θέλεις, μπορείς να παίξεις και με τα δικά μου παιχνίδια. Δεν θέλω να παίξω με τα δικά σου παιχνίδια. Εγώ φεύγω. Δεν μπορώ άλλο. Όλη την ώρα μαλώνουμε. Φεύγεις? Καλά, φεύγεις και δεν σκέφτεσαι ότι έχουμε να κάνουμε τόσες πολλές ασκήσεις? Ναι, δεν μπορώ. Όλη την ώρα με μαλώνεις και με φωνάζεις. Dave, σε παρακαλώ, μη φεύγεις. Δεν θα μαλώσουμε πια άλλο. Ναι, δεν θα μαλώσουμε. Ναι, μη φεύγεις. Έλα, να άμα θέλεις θα παίξουμε λίγο με την Πία. Και μετά μπορεί να κάνουμε και καμιά άσκηση. Και μετά θα πάμε να φάμε. Και μετά μπορούμε να δούμε και λίγη μια ωραία ταινία. Α, καλά. Αν είναι έτσι, να μείνω. Αλλά το μόνο που θέλω είναι να μην μαλώνουμε. Αχ, τι ωραία. Α, γεια σου, Ντέιβ. Μόνο η αίμα μας έλειψε τώρα. Παιδιά, θέλετε να παίξουμε?